Και πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Τσιγουρή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Χρήστο, είδα Πολάκη, Φάμελο, Τζάκρη. Βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σύσσωμη και η πολιτική γραμματεία και βασικά στελέχη και βουλευτές του κόμματος για να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας. Αυτά όμως καταλαβαίνω ότι είναι για το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι λίγο αχαρτογράφητη η διαδρομή μήνα. Υπάρχει σαφώς η προσπάθεια να δοθεί η εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαίος και συντεταγμένα θα βαδίσει προς την εκλογική διαδικασία. Ωστόσο, όπως είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε και περιγράφει την κατάσταση, υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την πρόταση μορφής. Το αποτέλεσμα της οποίας όσον αφορά την παύση του Στέφανου Κασελάκη από την Προεδρία μέχρι τις εκλογές έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις και σίγουρα σφοδρές αντιδράσεις. Ξεκινώντας από τα της Θεσσαλονίκης, να πω ότι αναμένουμε από τον κύριο Νίκο Παπά που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με έμφαση στα οικονομικά, για τα κόκκινα δάνεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Την ίδια ώρα όμως καταγράφονται σφοδρές αντιδράσεις για την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Θα έλεγα ότι είναι παράλληλες αυτές οι αντιδράσεις με την τακτική που σχεδιάζει ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος με την ολοκλήρωση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αναμένεται Δευτέρα, Τρίτη, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας να ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Ήδη έως τώρα, μετά την Ομαρχιακή Επιτροπή της πρώτης της Α Αθήνας, έχουμε ένα ακόμα ποιοτικό στοιχείο, ας το πω έτσι, είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων και κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στα Χανιά, καθώς από εκεί έλκει την καταγωγή του και ο Στέφανος Κασελάκης αλλά και ο Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων υποστηρίζει ότι σε ψήφισμά της ότι μένει άφωνη, τα μέλη της μένουν άφωνα και αμήχανα και για το πώς θα διαχειριστούν τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς η βάση αντιλαμβάνεται ότι ακυρώνεται η επιλογή της με την απόφαση αυτή και έχει αναδειχθεί, όπως λέει, πρόβλημα παρεκτροπής τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα του καταστατικού του κόμματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να εκτιμήσει πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαμάχη, πόσο μάλλον που αναμένεται να εκκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα με ταχύτερους ρυθμούς οι προεκλογικές εκστρατείες όσων δηλώνουν ότι θα είναι υποψήφοι. Ωστόσο, φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο δικαστικής διαμάχης πια ως προς το αν τηρήθηκε επακριβώς το καταστατικό, με βάση τα όσα ακούσαμε και από τον νομικό σύμβουλο του κυρίου Κασελάκη λίγο νωρίτερα. Αν αμφίβολα η υποψηφιότητα Κασελάκη διαμορφώνει ένα τοπίο με δεδομένη την επιρροή που έχει σε ένα μέρος της βάσης. Την ίδια ώρα όμως και οι άλλοι υποψήφοι στοιχίζουν δυνάμεις. Είδαμε τον κύριο Παύλο Πολάκη σε μια ηχηρή παρέμβαση χτες και αναμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς θεωρείται πιθανή η υποψηφιότητά του, αλλά και μια σειρά από άλλα πρόσωπα. Θυμίζω ότι Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Διονύση Τεμπονέρας δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.